Κάτι, τον 82, τον 83. Ναι, εκεί. Κάτσε λίγο και έτσι, πρόσωπο. Λοιπόν, και λέει η ερμηνεία του. Έως πότε θα δικάζεται αδίκως και θα προσωποληπτείτε χαριζόμενοι εις πρόσωπα αμαρτωλών πλουσίων και ισχυρών, η ερμηνεία του. Πάλι και το κείμενο. Έως πότε κρίνεται αδικία και πρόσωπα αμαρτωλών λαμβάνεται. Μας λέει το κομμάτι εδώ, που εδώ πιανόμαστε ένοχοι πολύ φοβερά. 3.000 χρόνια γραμμένα πίσω και δεν ήταν για τότε. Η φωνή του Κυρίου, ο λόγος του Θεού, η ψαλμή που είναι από τα άνωθεν, από τον ίδιο τον Θεό, η ημερομηνία δεν υπάρχει. Χρόνος δεν υπάρχει. Ο λόγος του Θεού είναι ένας και μοναδικός, εις τον αιώνα. Δηλαδή, στην πορεία δεν γερνάει ο λόγος του Θεού. Είναι κενός με άλφα γιώτα, ολοκένουργιο. Είναι άφθορος, δίχως φθορά, ο λόγος του Θεού. Λοιπόν, και μυαλό δεν βάζουν. Και λέει το κομμάτι αυτό εδώ, ότι έως πότε κρίνεται αδικία και πρόσωπα αματώνων λαμβάνεται. Λέει, η κοινωνία μας σήμερα βλέπουμε ότι ο καθένας για να βολευτεί από τους μεγάλους μέχρι το πιο μικρό. Βάζω και τον εαυτό μου μέσα. Όλοι μας. Και τον εαυτό μου βάζω μέσα. Εύχομαι και χάρη του Θεού να μας οπλίσει και να μας ανοίξει τη διάνοια να καταλάβουμε. Για να κάνω εγώ αυτό που θέλω να κάνω στον εαυτό μου, στο σπίτι μου, στη γυναίκα μου, στο παιδί μου, πατάω επάνω σου, σε πατάω, σε αφανίζω για να σωθώ εγώ. Έτσι. Αν δεν γίνεται. Δεν γίνεται. Έτσι λέει. Και όταν είναι ισχυροί άνθρωποι, όπως είναι οι σημερινοί που λέμε ότι είναι εφοπλιστές ή πολύ 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 μεγάλοι, αυτούς λέει, αντί να τους βοηθήσουμε, κάνουμε το τελείως αντίθετο. Πάμε και τους καλοπιάνουμε. Και τι να μην γινόμαστε κόλακες, γιατί έχουμε ανάγκη αυτούς και το χρήμα τους και τη θέση τους. Λέει μέσα εδώ το κομμάτι αυτό. Είναι όμως έτσι. Όχι, δεν θα δώσω απάντηση. Λίγο παππού να με, δεν σου δίνω το λόγο. Έτσι, εγώ να με, δεν σε κόψα. Λοιπόν, για να δούμε όμως, είναι έτσι. Εγώ νομίζω. Λοιπόν, πάμε το δούμε παρακάτω. Αλλά πρωτού να δούμε όμως το παρακάτω, πες εδώ τι λέει ο πατέρας σε το κομμάτι. 183. Ναι. Μέχρι εδώ. Ναι, ναι. Γιατί σε όλη τη χτίση και στο κάθε κομμάτι της όλα είναι τόσο σοφά, τακτοποιημένα και κινούνται με τόσο θαυμάσια αρμονία. Αυτό συμβαίνει γιατί ο ίδιος ο Δημιουργός τα διευθύνει και τα κυβερνά. Και γιατί στον άνθρωπο την κορονίδα της κτήσεως υπάρχει τόση αταξία και δυσαρμονία, γιατί η ζωή του είναι έτσι ακανόνιστος και παραμορφωμένη, γιατί ο άνθρωπος εννοεί να διευθύνει και να κυβερνά ο ίδιος τον εαυτό του εναντίον της θελήσεως και της σοφίας του Δημιουργού του, γι' αυτό είναι, λέει. Ο αμαρτωλέ άνθρωπε, πρόσφερε όλον τον εαυτό σου στον Κύριο και Θεό σου. Και τότε όλη σου η ζωή θα γίνει αρμονική, ωραία, όπως υπήρξε η ζωή των Αγίων. Γιατί αυτοί το ίδιο έκαναν. Πρόσφεραν τον εαυτό τους ολοκληρωτικά στον Χριστό. Και έτσι η Εκκλησία καθημερινά μας προβάλλει το παράδειγμά τους προς μίμηση. Μπράβο. Βρες το 81. Βλέπουμε εδώ ότι μας λέει ο πατέρας ότι πρέπει να έχουμε μπροστά μας τον προορισμό και το πνεύμα μας γεννηθήτω το θέλημα του Πατρός. Να προσευχόμαστε και ο Θεός όταν δει την προαίρεσή μας, 81. Ότι εμείς προσευχόμαστε, ότι του αναθέτουμε τα προβλήματά μας,
ευλογεί την κάθε κίνηση. Και τότε δεν θα υπήρχε η χασμοδία αυτή που λέει ως πότε κρίνεται αδικία και να είμαστε άδικοι. Και να μην λέμε τι πρέπει να κάνουμε. Άραγε εμείς, λέω τώρα, και πιάνουμε ένοχος πρώτος, αναθέτουμε πραγματικά όλα τα προβλήματά μας στο Θεό ή κάνουμε αυτό που λέει ο πατέρας εδώ. Προσπαθούμε από μόνοι μας να τα λύσουμε και στο τέλος έχουμε φθορά και πνευματική και υλική και στο τέλος βαδίζουμε προς την απώλεια. Εκεί έχουμε καταντήσει σε αυτό το κομματάκι που λέει το κείμενο. Αλλά πιο κάτω θα πάρουμε απαντήσεις, διότι έχει συνέχεια. Βασιλάκη, ώρα έχουμε. Μέχρι τις και μισή. 7:15. Λοιπόν. Κρίνεται ορφανό και φτωχό, ταπεινόν και πένιτα δικαιώσατε. Η ερμηνεία. Εκδώσατε δικαίαν κρίση υπέρ του ορφανού. Φτω. Και φτωχού αποδώσατε το δίκαιο του εις των ταπεινών και τον διατελούντα εις εσκάτην ένδια. Δηλαδή, ο Θεός μας λέει από πάνω. Το ναι, ναι, το ου. Δηλαδή, η αλήθεια είμαι εγώ. Όταν λέμε ο Θεός, για να εξηγούμεθα. Η εσταυρωμένη αγάπη. Εσταυρώθηκε ο Θεός για μας. Λοιπόν, και λέει το ναι, ναι, το ου, ου. Θα πάρεις την αλήθεια που σου δίνω, το λόγο μου. Και το δρόμο μου. Αν δεν μπορείς να την εχειριστείς, θα προσευχηθείς, θα μου αναθέσεις εμένα, ναι. Εσύ θα είσαι πάνω στην αλήθεια, σε αυτό το μέτρο τη σωτηρία, διότι είναι η άκρα αγάπη που σώνεται το κάθε, η κάθε ψυχή. Λοιπόν, και εγώ από πάνω θα σε ενισχύω. Θα συνδυνάμουν όσο μπορώ. Ναι. Λοιπόν, για να γίνει όμως αυτό, ακούω προσωπικά εγώ, μπορεί και εσείς να το έχετε ακούσει. Και στον δρόμο και σε πολλούς χώρους. Και ένας χώρος μοναδικός που το ακούμε πολύ συχνά, μοναδικός χώρος είναι η τηλεόραση. Αγάπη. Αγάπη, 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 αγάπη. Η αγάπη όμως, αν δεν είναι προς τον ορφανό, προς τον φτωχό, τον ταπεινό και αυτός που πάσχει, πραγματικά δεν έχει αντίκρισμα. Αυτά πάνε αλυσίδα όλα μαζί. Δεν έχει αντίκρισμα. Εμείς τη δίνουμε την... Λέγε. Όταν φέρω στο νου μου τον Υιό του Θεού και εκείνου που κατά όνομα μόνον είναι χριστιανοί, νιώθω φόβο και ήχτο. Φόβο αναλογιζόμενος ότι θα παρουσιαστώ ενώπιον του φοβερού βήματος του Ιησού κατά την ημέρα της κρίσης. Και ήχτο γιατί βλέπω ένα πλήθος λεγόμενων χριστιανών που μόνοι τους στέρισαν τον εαυτό τους από τη σωτηρία και κινούνται εκούσια προς την αιώνια κόλαση. Βλέπουμε εδώ ότι ο πατέρας δεν αστείευε. Το λόγο του Κυρίου τον αναλύει και με το μαχαίρι το πάει μέχρι κόκαλο και πονάμε. Δηλαδή, αν δεν πάρουμε το λόγο του Θεού και να το κάνουμε πράξη προς τα έξω, και αυτό ότι είμαστε χριστιανοί στην ταυτότητα, στο όνομα και με πολλά άλλα, με επιφάνεια να αρέσει ένα στον άλλον και να απολακτεύεις εσύ εμένα, εγώ εσένα και ούτω καθεξής. Λοιπόν, αυτό δεν θα μας ωφελήσει σε τίποτα. Σε τίποτα. Αυτό που θα μας ωφελήσει, λέει ο πατέρας, είναι ποιο. Αν πούμε, αν πάρουμε το λόγο του Θεού ένα μικρό κομματάκι, δύο συλλαβές, και σήμερα θα κάνω πράξη αυτές τις δύο συλλαβές. Από την ώρα που θα κάνουμε πράξη το λόγο του Θεού,
που θα ξεκινήσουμε, ας πούμε, αύριο. Πες ότι ο καθένας μας ξεκινάει αύριο να κάνει μία πράξη. Διαβάζει δύο συλλαβές εσύ, δύο συλλαβές εσύ άλλο, διότι ο λόγος του είναι πολύ μεγάλο. Έτσι. Και προσπαθείτε να, και εγώ μαζί και όλοι μας, να κάνουμε πράξη. Αυτομάτως θα έχουμε τι? Αντίσταση του πονηρού. Αντίσταση. Βεβαίως, εκεί είναι. Το να λες ότι είσαι χριστιανή και εγώ και τώρα και τα άλλα, δεν λέει τίποτα. Τίποτα. Σου πω να κάνουμε πράξη. Αυτό είπε στην αλήθεια. Ο πονηρός μπαίνει πολύ μεγάλο. Όχι. Ο πατέρας έκανε την ερμηνεία και έβαλε το μαχαίρι το ρούδο μέσα στο κόκαλο. Και η αλήθεια είναι αυτή. Έστω λίγο λεξιούνται να κάνουμε την πράξη. Πιάνει τη γάτα μικρό. Σωστή. Και το να πούμε χίλιες λέξεις και ένα εκατομμύριο λέξεις, δίχω να κάνουμε πράξη. Λίγο παρακάτω, θα σου δείξω ποιος είναι ο Βασιλιάδης. Τα θεμέλια της γης.